Σήμερα λοιπόν θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Είμαστε. Έλα, Αναστασία, να μην το κοπανάτε όλοι. Και εσύ και ο Άκης. Σήμερα λοιπόν. Και ήθελα να πω τώρα στον Άκη μακριά από τις τσούχτρες. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω αυτός είναι που τσούζει με τα λόγια του. Όχι με παιδιά. Περιπτώσει, Άκη. Όχι με παιδιά που είπε. Α, επειδή είσαι δικιά τη. Ακριβώς. Από πάνω. Κορίτσι μου, Θεσσαλονικιά μου. Τα ωραία σας. Λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα. Καταρχήν να πω πολύ γνωστέ μας και φίλε μας Άκη Παυλόπουλε. Έτσι. Και ευγενεστάτη κυρία Ντόρα Κουτροκόη. Καλημέρα Χριστός σας. Ανέστη. Αληθώς. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Αληθώς και καλή Ανάσταση μαζί. Έτσι, αυτό τελευταία μέρα. Έτσι. Όχι, θα το εξηγήσω. Είμαστε στην Τριανδρία. Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ενώ Αγίου του Σπυρίδωνος. Θα σας εξηγήσουμε τι θα γίνει απόψε. Να πω τούτο σαν αρχή, ότι είναι η τελευταία μέρα που θα λέμε το Χριστός Ανέστη. Δηλαδή κάθε δεσποτική ορτή, και όταν λέω δεσποτική, αυτή που αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας ή της Παναγίας, θεομητορική, έχει και απόδοση. Τι είναι η απόδοση? Είναι η λήξη της εορτής, να το πω λαϊκά. Mm-hmm. Σήμερα είναι η λήξη της Αναστάσεως του Κυρίου. Γύρω στις 10 το βράδυ λοιπόν. Και πραγματοποιούμε πατέρα, θα σήμερα. Εδώ και θα το Χριστό Ανέστη. Εδώ είναι η εξέδρα μας. Εδώ είναι η εξέδρα μας. Ναι. Εδώ θα κάνουμε σήμερα προς τιμήν του κόσμου. Κανονικά δεν γίνεται, αλλά τιμητικά θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Ναι. Αφού κάνουμε μια μικρή πανηχίδα μέσα στο ναό, θα βγούμε εδώ έξω, θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Θα πούμε το Χριστός Ανέστη, αφού προηγουμένως έχουμε ήδη το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα, το δώσουμε στους ενωρίτες με το δεύτε λάβετε φως. Τιμητικά θα τα κάνουμε, επειδή δεν τα αισθάνθηκαν, δεν τα είδαν, δεν τα ένιωξαν, δεν τα έζησαν το Πάσχα. Θα τα κάνουμε σήμερα τυπικά όμως. Ουσιαστικά γίνονται το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Ναι. Αφού λοιπόν γίνει η τελετή, εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό μέσα. Τελούμε τον όρθρο της Αναστάσεως, κανονικά όπως αρμόζει, και στη συνέχεια την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Επειδή οι χριστιανοί μας δεν άκουσαν τον κατηχητικό λόγο το βράδυ της Αναστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα τον διαβάσουμε, τιμηθικά όμως, μπράβο, προς τιμήν του λαού μας. Μπράβο. Και θα μοιράσουμε και αυγουλάκια. Θα τους δώσουμε και κόκκινο αυγό. Επιτρέπετε. Άρα λοιπόν θα ζήσουμε μια κανονική Ανάσταση. Όλο το τελετουργικό τυπικά και περιορισμένα. Ωραία. Ναι, έτσι με τις αποστάσεις. Λέγαμε, ακούστε να δείτε. Επιτρέψτε μου να πω σε αυτόν τον περίφημο λαό μας, τα αδέρφια μας, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι υπέροχος ο κόσμος. Με τι αγάπη, με τι σύνεση, με τι σοφροσύνη, με τι υπομονή υπόμενε όλες αυτές τις μέρες της δοκιμασίας. Ακόμη και με τις κλειστές τις πόρτες στην εκκλησία που είχαμε. Και εσείς βάλατε το. Και εσείς βοηθήσατε πάρα πολύ, πατέρα Αντωνή. Και εσείς βοηθήσατε. Η Εκκλησία βοήθησε πάρα πολύ. Τα συναισθήματα και τη συγκίνηση, κύριε Άκη, όταν ανοίξαμε τις πόρτες και μπήκε ο κόσμος μέσα. Με δάκρυα και με συγκίνηση. Δεν βρίζαν κανέναν, δεν υποτίμησαν κανέναν, δεν στεναχωρηθήκαν για κανέναν. Κατανόησαν το πρόβλημα της επιδημίας. Για μια ακόμη φορά ο ελληνικός λαός έδειξε σε όλον τον κόσμο υπομονή, υπακοή, σύνεση, προσευχή. Αυτά όλα τα συναισθήματα τα μεταφέραμε σε όλον τον κόσμο. Και δόξα τον Πανάγαθο Θεό, απαλλαχθήκαμε, θα πω τροποντινά, από αυτήν την λάλεπα. Λαμβάνετε και όλα τα μέτρα προστασίας. Τα σέβη μας, παιδιά. Πάντοτε. Καλημέρα. Θέλω να σας δείξω και αυτό. Έχει μετατρέψει τον Ιερό Ναό σε φαρμακείο. Δείτε εδώ πόσα αντισηπτικά έχει. Μπράβο. Δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.